Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα πώς θα μου βγει. Να σου πω την αλήθεια ότι δεν έχω ιδέα πώς θα μου κάτσει πάνω στο πρόσωπο. Αυτό που ξέρω είναι όμως ότι σε αυτό εδώ πέρα το υπέροχο κανάλι και σε αυτό εδώ πέρα το επεισόδιο θα σου φτιάξω ένα Jelly Beam Highlighter τύπου φαρσάλι. Δεν ξέρω όμως τι θα μου βγει και πώς και τι και αυτά. Και στο τέλος θα δείτε πώς το χρησιμοποιούμε. Πώς το εφαρμόζουμε, με τι το εφαρμόζουμε. Ξέρετε τώρα, πάμε. Όμορφες, welcome to my channel again. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Ειλικρινά σας μιλάω ότι έχω ένα άγχος να δω πώς θα μου βγει αυτό εδώ πέρα το highlighter. Δεν είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο. Τη συνταγή την είδα και ήθελα να την εφαρμόσω και ήθελα να την μοιραστώ μαζί σας. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα χρειαστείτε ένα highlighter το οποίο δεν το χρησιμοποιείτε πολύ, σε τόνους rose gold ή χρυσό, όχι πιο σκούρο, πιστεύω ότι δεν θα κάτσει καλά, για τη δική μου άποψη βέβαια. Από εκεί και πέρα θα χρειαστείτε ένα gel aloe vera για να υπάρχει μια ενυδάτωση και μια φρεσκάδα και κάποια έλαια. Η συνταγή έλεγε αμυγδαλέλαιο και σταφυλέλαιο. Εγώ σταφυλέλαιο δεν είχα. Έχω αμυγδαλέλαιο και έχω και ζοζόμπα και έχω και ένα ελιξίριο. Οπότε πάμε να δούμε πώς το φτιάχνω το highlighter. Αρχικά θα αρχίσω με αυτό εδώ πέρα το χρώμα, το highlighter, που είναι λίγο έτσι rose gold προς χρυσό μπορώ να πω. Και θα συνεχίσω με αυτό. Θα χρησιμοποιήσω τώρα aloe vera για να είναι και δροσερό και να μου δώσει και ενυδάτωση. Και αφού έβαλα και την αλόη μου, τώρα θα προχωρήσω με ένα έλαιο, το οποίο είναι αμυγδαλέλαιο, βιολογικό αμυγδαλέλαιο, για να το κάνω έτσι και τούμπανο. Θα βάλω ζοζόμπα oil. Και αφού έφτιαξα το μείγμα, τώρα ανακατεύω. Το μείγμα μου είναι έτοιμο, όλα τα υλικά έχουν γίνει ένα. Είναι αρκετά τζελάτο, μπορώ να πω. Βοήθησε πάρα πολύ το gel aloes, οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε μαζί. Και να σας πω τους τρόπους τους οποίους μπορείτε να το εφαρμόσετε. Με τι και πώς και αυτά. Είμαι τελείως αβαυτή όπως βλέπεις και τώρα το πρόσωπό μου θα γίνει έτσι ένα πείραμα, μια αλχημία μπορώ να πω, για να σου δείξω πώς και τι θα το εφαρμόσουμε. Σαν πρώτη φάση έχω πλύνει το πρόσωπό μου και έχω βάλει μια ενυδατική, δεν έχω κάνει τίποτα. Ένας τρόπος που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είναι ανάμιξη με primer. Εξάλλου και αφού αυτό είναι τύπου φαρσάλι, θα χρησιμοποιήσω αυτό. Θα βάλω μια σταγονίτσα ή πάνω στο πρόσωπό μου ή εδώ. Θα κάνουμε φοβερές χημίες σήμερα. Το μισό πρόσωπο έτσι, το μισό έτσι και θα βγω έτσι. Και ακόμα δεν έχει ανοίξει το τριώδιο. Πάρω μία μικρή ποσότητα από το τζέλ που έφτιαξα. Γυαλίζω. Αχ, παιδιά, είναι πολύ δροσερό. Βλέπετε τη λάμψη. Και δεν κολλάει, μπορώ να σου πω. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, μπορώ να σου πω. Δεν κολλάει καθόλου. Το πρόσωπό μου είναι φοβερά ενυδατωμένο και έχει μία απίστευτη λάμψη. Απίστευτη λάμψη. Και λόγω του ελαιού, να σου πω την αλήθεια, εγώ ψιλοφοβόμουν να μην βγει λιπαρό. Μα καθόλου όμως, καθόλου. Στο άλλο πρόσωπο θα βάλω το primer μόνο του. Και αφού έχει απορροφηθεί,
θα πάρω ένα τυχαίο make-up, έπιασα από W7 το photoshoot, το οποίο είναι matte, θα βάλω μια ποσότητα και θα χρησιμοποιήσω μια ποσότητα από το Jelly Beam και θα του κάνω mix. Πολύ έβαλε. Δεν πειράζει, θα καλύψω και όλο μου το πρόσωπο. Εξάλλου, σαν πρώτη εφαρμογή, είδαμε ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και με το primer. Τώρα θα το χρησιμοποιήσουμε με το foundation. Είναι πάρα πολύ δροσερό. Δεν υπάρχει αυτό. Πάθει η πλάκα με τη λάμψη. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πως είναι το φαρσάλ για να έχω μία σύγκριση απίστευτη. Πάντως αυτό εδώ πέρα το δημιουργήμα, αν το φτιάξετε θα θυμηθείτε. Και ενώ έβαλα και παραπάνω ποσότητα, πάλι δεν είναι λαδωμένο το πρόσωπό μου. Είναι απίστευτο. Εγώ έβαλα το κονσίλερ μου, έβαλα και την πούδρα, σέταρα δηλαδή όλο το πρόσωπό μου με την πούδρα για να μην γυαλίζει έτσι κι αλλιώς. Έχω κάνει και τα ζεσταματάκια μου με contouring, οπότε πάμε να δοκιμάσουμε αυτό το Jelly Beam. Πώς θα μας κάτσει ως highlighter. Έχω πάρει μια μικρή ποσότητα στο δάχτυλό μου και αρχίζω. Νομίζω ότι γυαλίζουμε. Πάμε να δούμε και από εδώ. Τι έχεις να πεις? Και πρόσεξε, είναι κάτι το οποίο θα το κάνεις και θα είναι δικό σου. Και η χαρά είναι διπλάσια, γιατί είναι δικό σου. Και στη μητούλα. Και εδώ. Σαν τρίτο τρόπο εφαρμογής έχουμε το highlighter, όπως βάζουμε κανονικά highlighter πάνω από την πούδρα μας. Τέταρτη εφαρμογή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τζέλι είναι να το χρησιμοποιήσουμε για σκιά. Παίρνω μια μικρή ποσότητα και την τοποθετώ πάνω στα βλέφαρά μου. Και μία φώτιση στο βλέφαρο. Και άμα θέτσεις να κάνεις και ένα βάθος πεδίου, παίρνεις μία έτσι καφετή, κάνεις και εδώ πέρα τα κολπάκια σου. Ναι. Ορίστε. Τι βίντεο είναι αυτό? Φτιάξε το μόνο σου, κάνε και λίγο μακιγιάζ. Βάζεις μετά το μασκαρόνι σου. Βάλες το μασκαρόνι σου, τι μας λείπει? Ο τελευταίος τρόπος εφαρμογής. Επειδή η φιλενάδα έχει και ζοζόμπα και έχει και αμυγδαλέλαιο, θα βάλω μία σταγονίτσα στα χυλάκια για να μου δώσει λάμψη. Κατευθείαν παίρνεις τη λάμψη στα χυλάκια και κατευθείαν βάζεις ένα ματ κραγιόν. Η αλήθεια είναι ότι έχεις πάρει κατευθείαν τη λάμψη στα χυλάκια και εγώ διάλεξα από Golden Rose το 22, το αγαπώ. Και κάπως έτσι τελειώνει αυτό εδώ πέρα το επεισόδιο. Μπορώ να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Η απόδοσή του ήταν φανταστική. Τι να το κάνω το φαρσάλι καλέ? Τα φτιάχνω μόνη μου. Λοιπόν, πρόσωπο μου λάμπει πάρα πολύ, μπορώ να πω. Και δεν είναι καθόλου λαδωμένο που έχει δύο έλαια μέσα. Παιδιά, είναι φανταστικό. Αν το κάνετε σωστά και αν το σετάρετε σωστά μετά και με πούδρα, εντάξει, νομίζω ότι λάμπετε, έτσι. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Και ξέρετε κάτι, θέλω να το φτιάξετε και θέλω να μου πείτε και εντυπώσεις. Φιλάκια!